Η στην τηλεμαίδα εθεμελιώθη το μεγαλύτερον ενεργειακόν έργων της χώρας. Αξιοποιούνται και μετατρέπονται εις ενέργειαν και πλούτων τα αδρανή αποθέματα του ελληνικού λιγνίτου. Το κανοπέδιο της Πτολεμαΐδας είναι η περιοχή η οποία έχει συμβάλει περισσότερο από όλες στην ανάπτυξη της χώρας μας μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει έρθει η ώρα να δούμε το μέλλον αυτής της περιοχής σε συνάρτηση με τη μείωση της λιγνητικής δραστηριότητας. Εδώ αυτά τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, τα επιτεύγματα υψηλής τεχνολογίας άλλων εποχών, σήμερα κοιμούνται και περιμένουν το χρόνο να τα φθείρει. Έτσι λοιπόν έρχεται μία πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των πολύ σημαντικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων του ΑΕΣ Πτολεμαΐδος και την μετατροπή τους σε κινηματογραφικά στούντιο. Μια δραστηριότητα σαν αυτή που είναι στην αιχμή και της τεχνολογίας αλλά και του πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο θα συμβάλλει σε μια ραγδαία άνοδο του πολιτιστικού επίπεδου των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα της νεολαίας. Υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει τεχνογνωσία στην περιοχή, υπάρχει η θέληση και η βούληση έτσι ώστε η Δυτική Μακεδονία, η Πτολεμαΐδα, αυτές οι μοναδικές υποδομές και εγκαταστάσεις να γίνουν ένας τόπος δημιουργίας, προσελκύοντας επενδύσεις, επενδύσεις οι οποίες όμως θα βρουν όλη εκείνη τη διευκόλυνση και ήδη έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα, φροντίζοντας να υπάρχει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει φορολογικά κίνητρα, αλλά και η ίδια η περιφέρεια με τους πόρους της να συνδράμει σε ό,τι και αν χρειαστεί. Η δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Πτολεμαΐδας είναι το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα της περιοχής μας. Υπάρχουν ή διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις από πλευράς πολιτείας ώστε τελικά να ενθαρρυνθεί αυτή η δραστηριότητα. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς πολιτισμού, ένα σημείο αναφοράς συνεργασίας και φιλίας των λαών. Διότι η Δυτική Μακεδονία είναι πύλη στα Βαλκάνια, πύλη στην Ευρώπη, σε ένα παγκόσμιο χωριό που μας ενώνει ο πολιτισμός.